στο ζωντανό μουσείο όπως το ονομάζουμε, μπορεί κανείς να δει πολύ ιδιαίτερα ζώα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως για παράδειγμα τους χαμελέοντες, τον αγκαθοποντικό της Κρήτης, διάφορες οχές και σαύρες της ερήμου, όπως και διάφορα αμφίβια των βουνών και της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Στο ζωντανό μουσείο προσπαθούμε να δείξουμε ζώα τα οποία έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε πολύ ιδιαίτερα περιβάλλοντα όπως είναι τα ψηλά βουνά, η έρημη ή τα μικρά νησιά. Ναι, ο ερευνότοπος Σταύρος Νιάρχος είναι ένας χώρος καθαρά αφιερωμένος στο παιχνίδι και στη μάθηση. Εδώ τα παιδιά μπορούν να παίξουν και παράλληλα να μάθουν μέσα από διάφορα διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες. Ήταν το πρώτο μέρος του μουσείου που ξεκίνησε, μια συνεργασία του μουσείου μας με το μουσείο Peabody του Yale και ξεκίνησε ουσιαστικά και μόνο για εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος και παιχνίδι όμως ταυτόχρονα.